από τα χαρακτηριστικά της αγάπης. Έτσι μας τα είπε ο Απόστολος Παύλος. Ένα βασικό χαρακτηριστικό είναι ότι η αληθινή αγάπη είναι ανιδιοτελής. Δηλαδή, δεν σκέφτεται αυτός που αγαπάει αν ο άλλος τον αγαπάει ή όχι. Αν ο άλλος του ανταποδίδει κάτι καλό, έτσι, στην αγάπη που δείχνει αυτός. Ακόμα και με το Θεό η σχέση είναι τέτοια, ανιδιοτελής. Πολλοί έτσι έχουν μια ιδιωτελή σχέση με το Θεό. Δηλαδή σκέφτονται και λένε, εγώ θα πάω στην εκκλησία για να μου βγουν καλά τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων που θα κάνω. Ή για να παντρευτεί το παιδί μου. Ή για να πάει καλά η επιχείρησή μου, θα κάνω αγιασμό. Και αν δεν πάει καλά η επιχείρηση, μετά θα βάζει με το Θεό. Έτσι, αυτό είναι ιδιωτελή σχέση με το Θεό. Δηλαδή θέλει να χρησιμοποιήσει και το Θεό σαν ένα μέσο, σαν ένα εργαλείο, για να επιτύχει τους δικούς του σκοπούς. Σκέφτεται δηλαδή τον εαυτό του και όχι τον Θεό. Έτσι, ενώ η σωστή σχέση, η σωστή αγάπη και προς τον Θεό και προς τον πλησίον είναι πάντα ανιδιοτελής. Πηγαίνεις, δίνεις χωρίς να ζητάς τίποτε. Ούτε από τον Θεό, εκτός από το έλεος. Από τη σωτηρία. Λες Θεέ μου, ελέησέ με, τίποτα άλλο. Ούτε δώσ' μου λεφτά, ούτε δώσ' μου, ξέρω εγώ, καλές νύφες για τα παιδιά μου. Τίποτα, τίποτα, τίποτα. Το ίδιο και με τον πλησίον. Αγαπάς χωρίς να ζητάς ανταπόδοση. Καμία ανταπόδοση. Και αγαπάς και αυτό που δεν σε αγαπάει. Και αυτό που είναι αδιάφορος και αυτόν που σε μισεί. Εκεί φαίνεται η αληθινή αγάπη. Έτσι, όταν αγαπάμε τον εχθρό μας. Κατ' εξοχήν τότε έχουμε αληθινή αγάπη. Αυτό είναι το κριτήριο του χριστιανού, λέει ο Άγιος Σιλουανός. Το να αγαπάμε τους εχθρούς μας. Αλλιώς δεν είμαστε χριστιανοί. Πρέπει να το προσέξουμε αυτό. Αν δεν αγαπάμε τους εχθρούς μας, δεν είμαστε χριστιανοί. Και άλλα χαρακτηριστικά, βέβαια, έχει η αληθινή αγάπη. Όπως ένα άλλο επίσης βασικό είναι ότι ουδέποτε εκπίπτει. Ποτέ δεν ξεπέφτει η αληθινή αγάπη. Πόσες φορές ακούμε, μήπως το λέμε κι εμείς, τόσα του έκανα και αυτός τίποτα. Λοιπόν, σταματάω κι εγώ. Δεν συνεχίζω. Ούτε καλημέρα θα το ξαναπώ. Αυτό τι δείχνει? Ότι εξέπεσες, έχασες την αγάπη που είχες. Δεν είχες αληθινή αγάπη, γι' αυτό την έχασες. Η αληθινή, η Χριστό αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. Μπορεί να φτάσει η σύζυγος, ας πούμε, να μισήσει το σύζυγό της. Ο σύζυγος δεν θα πρέπει να σταματήσει να αγαπάει τη σύζυγο. Το λέει και ο Απόστολος Παύλος. Οι άντρες αγαπάτε τα σε αυτόν γυναίκας. Λέει. Δεν λέει, αν σε αγαπάει η γυναίκα σου, να την αγαπάς κι εσύ. Ανεξάρτητα αν σε αγαπάει ή όχι, εσύ οφείλεις να την αγαπάς. Και αυτό είναι το πολύ δύσκολο. Γι' αυτό και αποτυχάνει και ο γάμος. Γιατί ακριβώς δεν έχουμε αυτή την αγάπη. Την αληθινή, την έχριστο αγάπη. Το ίδιο βέβαια και η σύζυγος. Έτσι. Πρέπει να αγαπάει το σύζυγο, ανεξάρτητα αν ο σύζυγος την αγαπάει ή όχι. Ένα τρίτο χαρακτηριστικό είναι αυτό που λέει πάλι ο Απόστολος, ότι η αγάπη, συγγνώμη, ου λογίζεται το κακόν. Δηλαδή, ο άνθρωπος που αγαπάει δεν βάζει κακό λογισμό για τον άλλον. Να πω ένα παράδειγμα που είναι πολύ κοινό. Έρχεται ο διάβολος και μας λέει ότι ο τάδε, μπορεί να είναι και συγγενικό πρόσωπο και πολύ οικείο, τα έχει εναντίον σου, δεν βλέπεις. Τι ύφος έχει, πώς σου φέρεται, με τι ψυχρότητα, πώς ήταν πριν και πώς είναι τώρα. Λοιπόν, και αρχίζεις εσύ να δέχεσαι αυτούς τους λογισμούς και να φτιάχεις μέσα σου έτσι μια κατάσταση που να θεωρείς ότι ο άλλος τα έχει εναντίον σου. Και να πικραίνεσαι και ενδεχομένως και εσύ να αρχίσεις να αντιπαθείς, να αντιδράς απέναντι στον άλλον. Εφόσον ο άλλος δεν ήρθε να σου πει κάτι, ότι τα έχω εναντίον σου όπως οφείλει, έτσι, γιατί έτσι λέει ο Χριστός μας, όταν έχεις κάτι με τον αδερφό σου, να πας και να το πεις ιδιαιτέρως. Εσύ δεν πρέπει να βάλεις κακό λογισμό και να πιστέψεις στις υπόνοιες, στις υποψίες. Μπορεί να βλέπεις κάτι που δεν ισχύει. Να σου φαίνεται ότι ο άλλος έχει εναντίον σου. Ενώ ο άνθρωπος να έχει κάποιο πρόβλημα εσωτερικό, κάποια δυσκολία με τον εαυτό του. Λοιπόν, και να παλεύει και εσύ νομίζεις ότι τα έχει εναντίον σου. Η αληθινή αγάπη, λοιπόν, ποτέ δεν φτιάχνει κακούς λογισμούς για τον πλησίον. Και φυσικά ποτέ δεν κατακρίνει τον πλησίον.
δεν κουτσομπολεύει, δεν αδικεί ποτέ τον πλησίον. Έτσι, όλα αυτά είναι χαρακτηριστικά της αληθινής εν Χριστώ αγάπης. Ένα άλλο χαρακτηριστικό ότι δεν υπερηφανεύεται. Ο άνθρωπος που αγαπάει ποτέ δεν προβάλλει τον εαυτό του και δεν βάζει μπροστά τον εαυτό του. Βάζει πάντα πρώτα τον άλλον. Δίνει την προτεραιότητα στον άλλον, την πρώτη θέση στον άλλον. Γι' αυτό πάντα η αγάπη πάει με την ταπείνωση. Ένας που αγαπάει μπαίνει πίσω και αφήνει τον άλλον να πάει μπροστά, αυτόν που αγαπάει, για να τον τιμήσει, για να τον κάνει χαρούμενο. Είπαμε μερικά χαρακτηριστικά της αληθινής αγάπης.